Αλκαλικές και όξινες τροφές. Πολλές από τις τροφές που καταναλώνουμε δημιουργούν στον οργανισμό μας ένα όξινο περιβάλλον που επιβραδύνει το μεταβολισμό και απορροφά ενέργεια, με αποτέλεσμα να γινόμαστε πιο επιρρεπείς στις ασθένειες και να βάζουμε πιο εύκολα περιττά κιλά. Για μια πιο υγιεινή διατροφή αλλά και για να χάσουμε πιο εύκολα βάρος, θα πρέπει να καταναλώνουμε περισσότερες αλκαλικές τροφές και λιγότερο όξινες. Τα τρόφιμα που είναι αλκαλικά ή όξινα θα μπορούμε να τα κατηγοριοποιήσουμε ως εξής. Μπορούμε να πούμε ότι τα κακά τρόφιμα όπως ζάχαρη, κορεσμένα και ακόρεστα λιπαρά, κρέατα, γαλακτοκομικά, μαγιά, ρυούχα, ποτά, πατατάκια, όλα αυτά τα σνακ, σοκολάτες, τα αλκοόλ και λοιπά ανήκουν στις όξινες τροφές και τα καλά τρόφιμα όπως οι σαλάτες και τα λαχανικά ανήκουν στις αλκαλικές τροφές. Τη μεγαλύτερη σύγχυση στην κατηγοριοποίηση αυτή την προκαλούν τα φρούτα, τα οποία παρά τα πολλά θρεπτικά συστατικά και τις βιταμίνες που περιέχουν, έχουν και πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη, έτσι έχουν όξινη επίδραση στο σώμα μας. Οπότε λοιπόν τα περισσότερα φρούτα ανήκουν στις όξινες τροφές με εξαίρεση το αβοκάντο, το λεμόνι, το λάιμ, το καρπούζι και την ντομάτα. Γιατί όμως πρέπει να τρώμε περισσότερες αλκαλικές τροφές? Η απάντηση είναι πως το pH του ανθρώπινου σώματος είναι 7,4, δηλαδή ελαφρά αλκαλικό. Για να το διατηρήσουμε σε αυτή την τιμή πρέπει να τρώμε περισσότερες αλκαλικές τροφές σε σχέση με τις όξινες. Δεν απορρίπτουμε τις όξινες, τρώμε περισσότερες όμως αλκαλικές τροφές με μία αναλογία που θα είναι περίπου 80% αλκαλικές και 20% όξινες. Θέλω να σας πω να μην μπερδεύεστε πάνω στο θέμα όξινο, αχ θα γίνει ζημιά, όπως μου στέλνουν και πολλοί μηνύματα, δηλαδή μετά από αυτό το βίντεο μπορεί να με βομβαρδίσουμε μηνύματα, δηλαδή να μην τρώμε γάλατα, κρέατα. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι η ισορροπία, όπως είπαμε, με αυτή την αναλογία. Το σώμα μας είναι φτιαγμένο για να χωνεύει και τα όξινα, έτσι, και τα αλκαλικά. Για να έχουμε όμως μια καλή υγεία μέχρι τα βαθιά γεράματά μας, λέμε ότι αν από όσο πιο μικρή κάνουμε αυτές τις ωραίες ισορροπίες, τόσο καλύτερα θα μας πάει και η ζωή μας μετέπειτα χωρίς προβλήματα. Εξάλλου, μην ξεχνάτε, όπως είχα κάνει σε μία παλιότερη ανάρτηση αν θυμάστε, ότι εάν φροντίσουμε να δημιουργήσουμε το ιδανικό πιάτο στο τραπέζι μας, όλα θα μας πάνε καλά για όλη μας ζωή. Ποιο είναι το ιδανικό πιάτο? Είχαμε πει ότι το μισό πιάτο θα αποτελείται από λαχανικά, το 1/4 από πρωτεΐνες και το άλλο 1/4 από άμυλα. Και έτσι έχουμε μία τέλεια ισορροπία. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι και η μεσογειακή διατροφή, που είναι ο βασιλιάς της διατροφής, περιέχει και όξινες και αλκαλικές τροφές. Άρα λοιπόν δεν απορρίπτουμε κάτι με αυτό το βίντεο, απλώς τι κάνουμε, θέτουμε τις ισορροπίες. Αυτά για τις παρεξηγήσεις. Πάμε τώρα να δούμε τις αλκαλικές τροφές που πρέπει να τρώμε. Ας δούμε πρώτα από τα λαχανικά, τα οποία είναι σχεδόν όλα τα λαχανικά, έτσι δεν είναι? Εδώ πέρα αναφέρονται ορισμένα, μη σας τα λέω τώρα συνέχεια και σας ζαλίζω, δείτε λίγο ποια είναι, μπορείτε να παίζετε και το βίντεο συγχρόνως για να τα σημειώσετε κάπου σε ένα χαρτί μετέπειτα. Αφήνω λίγο το βίντεο να παίξει επίτηδες. Από τα λίπη και τα έλαια έχουμε λινάρι, αβοκάντο, ελιά και κοκοφινικέλαιο. Από τα φρούτα έχουμε λεμόνι, λάιμ, αβοκάντο, ντομάτα, την οποία εδώ τη βάζουμε στα φρούτα λόγω της αλκαλικότητας που περιέχει. Έτσι την θέτουμε και στα φρούτα. Υπάρχει ένα θέμα με την ντομάτα, είναι φρούτο ή λαχανικό. Το grapefruit, το καρπούζι που είναι σχεδόν ουδέτερο και το ραβέντι. Από τα διάφορα ροφήματα έχουμε φρέσκους χυμούς λαχανικών, το καθαρό νερό, νερό με λεμόνι ή λάιμ άμα θέλετε, τσάι και γάλα σόγιας, το οποίο όμως δεν έχει ζάχαρη μέσα. Επίσης από σπόρους και ξηρούς καρπούς και σιτηρά έχουμε τα αμύγδαλα, το κολοκύθι, το ηλιοτρόπιο, σουσάμι, λινάρι, φακί και κύμινο, τους σπόρους του κυμίνου. Και πάμε να δούμε τις όξινες τροφές, οι οποίες είναι τα κρέατα,
είναι τα μαλακόστρακα, δηλαδή τα μαλάκια, έτσι, τα θαλασσινά ας πούμε, όλα τα γαλακτοκομικά προϊόντα, από σπόρους και ξηρούς καρπούς έχουμε τα φιστίκια, τα αράπικα, τα κάσιους και τα υγιεινής, και από τα ροφήματα και τα ποτά έχουμε τα, όλα τα ανθρακούχα, έτσι, τον καφέ, τις μπύρες με τα ενοπνευματώδη, τους τεχνικούς χυμούς φρούτων, τα σμούθις και το γάλα. Από λίπη και έλαια όξινα είναι τα κορεσμένα, τα υδρογονωμένα, η μαργαρίνη που είναι ό,τι χειρότερο, το αραβοστέλαιο και γενικά τα φυτικά έλαια και το ηλιέλαιο και τέτοια πράγματα. Και από άλλα τρόφιμα, όπως βλέπετε εδώ στον κατάλογο, ό,τι δεν έχει συμπεριληφθεί πιο πάνω, αναφέρεται σε αυτό τον κατάλογο. Όχι, σας λέω και πάλι ότι θα τα απορρίψουμε, απλώς θα τα ισορροπήσουμε. Σας το λέω για να εμπεδωθεί. Και έχουμε και τα φρούτα, τα οποία φρούτα είναι όλα όξινα, εκτός από εκείνα που αναφέραμε ως αλκαλικά πιο πάνω. Αυτά λοιπόν, έτσι λίγο είχα να σας πω σε αυτό το βίντεο το μικρό, για να έχετε μία γνώση πάνω σε αυτά τα θέματα, σε όποιους ενδιαφέρει να ρυθμίσουν έτσι τη διατροφή τους, γιατί όσο πιο μικροί είπαμε ασχοληθούμε με την υγεία μας, τόσο πιο πολύ θα απολαύσουμε τα γεράματά μας, έτσι δεν θα μου πείτε για τα γεράματα. Γέρασε, γιατί βλέπω εγώ και τους γονείς μου και όλους πόσο ζημιά, πόσο υποφέρουν και ακόμα και το παραμικρό ελαττωματάκι πόσο βουνό τους φαίνεται. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω σε αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ και πάλι πολύ για το χρόνο σας και θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Γεια σας!